Εικόνες εγκατάλειψης παρουσιάζει η δημοτική αγορά Αγίας Μαρίνας στις καθημερινές ημέρες, καθώς οι περισσότεροι πάγκοι είναι αδιανοί. Λιγοστοί παραγωγοί προσπαθούν και την κρατούν ανοιχτή για να βγάλουν ένα μεροκάματο από τις λίγες πατάτες, τα μαρούλια και τα κρεμμύδια που με κόπο παρήγαγαν και τα φέρνουν στους πάγκους τους. Μόνο τα Σάββατα παίρνει ζωή η λαϊκή αγορά, καθώς η κίνηση είναι κάπως αυξημένη, όπως μας λένε. Σε γενικές γραμμές πάντως, η εικόνα της λαϊκής αγοράς Αγίας Μαρίνας σήμερα δεν θυμίζει σε τίποτε εκείνη των παρελθόντων ετών. Πήγαν τα πράγματα για το Πάσχα. Ούτε κλαίμα του γελάμε. Εντάξει, μέτρια πράγματα. Δεν έχει ο κόσμος λεφτά, παιδιά, κακά τα ψέματα. Δεν έχει ο κόσμος λεφτά και δυσκολεύονται πάρα πολύ. Αυτό είναι, τίποτα άλλο. Δεν σχολιάζω. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει. Από λίγα πράγματα δηλαδή. Για. Δύο κιλά πατατούλης, ο καθένας να πέρασε την μέρα του. Δεν υπάρχουν παραγωγοί πολλοί εδώ στη Λαϊκή. Γιατί... Έχουν φτιάξει και τις άλλες τις Λαϊκές τώρα. Ναι. Και πηγαίνει εκεί πολλή παραγωγή. Έχουν μοιραστεί κάπως. Έχουν μοιραστεί. Δηλαδή, άμα πιάνουν μία στα Καρδαμίτσια, μία εδώ, μία εκεί. Σαμα πώς είναι κιόλας τώρα, ποιος θα δουλέψει. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Καλύτερα αυτό έτσι με τις πιο πολλές Λαϊκές. Χειρότερα είναι, γιατί εμάς εδώ μας κατέστρεψαν. Καλύτερα για αυτούς που είναι στη γειτονιά. Σε αυτούς που είναι γειτονιά και το ξένα πράγματα παίρνουν. Εμείς εδώ έχουμε τόπια πράγματα, πέντε πραγματάκια φέρουμε, δεν μπορούμε να το πουλήσουμε. Πόσες θέσεις μείνανε εδώ πέρα τώρα πλέον. Τώρα όλες κοινές, δεν ξέρω κι εγώ τώρα. Δυστυχώς. Μόνο τα Σάββατα γίνονται, τις άλλες μέρες έτσι είναι. Μόνο Σάββατο δηλαδή. Μόνο Σάββατο, ναι. Όλους δύσκολα είναι, κορίτσι μου, για όλους δύσκολα είναι τώρα. Αυτή τη στιγμή έξω τα πολλά και έξω τα λίγα. Δύο κιλά είναι, κυρία. Λοιπόν, είναι ένα ευρώ οι πατάτες και δύο τα πόρτα τρία. Για το Πάσχα πώς ήταν, υπήρχε λίγο κίνηση. Δεν είχε καθόλου, κοπηλιά. Δεν είχε. Βλέπεις κανέναν. Άντε κοίτα. Κι άμα δεις ένα, βλέπουμε κι εμείς. Έτσι ήταν για τις προηγούμενες ημέρες. Δεν είχε. Πολύ λίγο. Όταν λέμε λίγα, τι να λέει. Εδώ βλέπουμε λείπουν και παραγωγοί πάρα πολύ. Δεν έχει δουλειά. Άντε και ήρθαν οι παραγωγοί. Άμα δεν έχει δουλειά, τι να κάνουν. Σχεδόν οι μισοί θα λέγαμε ότι δεν είναι πλέον εδώ στις θέσεις τους. Το Σάββατο έρχονται όλοι. Μόνο Σάββατο. Πιο πολύ, ναι. Και άμα δεν έχει και δουλειά, κοπηλά μου, τι να κάνουν κάθε μέρα. Σαν τη μας εδώ, κοίτα εδώ τα χάλια μας. Άντε. Δεν αγοράζει ο κόσμος. Δυσκολεύεται. Έχουν για να αγοράσουν. Άμα δεν έχουν, τι να αγοράσουν. Ο κόσμος με δυσκολία τα βγάζουν πέρα. Όλη την ώρα θέλουμε να πληρώνουμε. Μας επιλέξαν στις φορολογίες και στα αυτά της. Οι τιμές στα προϊόντα... Φτηνά είναι, καμάρι μου, πολύ φτηνά. Δεν είναι ακριβά τίποτα. Δεν έχουν ο κόσμος, κοπέλα μου. Δεν έχουν, δεν βλέπω εγώ ότι και εκεί να ψωνίζουν. Δεν έχουν ο κόσμος. Όλοι τρέχουν για τις προσφορές. Δεν έχουν, άμα είχαν έρχονταν και εδώ παλιά, τώρα τι κάνουν. Πρώτον, μας έχουν καταστρέψει οι κινητές λαϊκές. Έχουν ανοίξει εδώ οι μεγάλοι των Ιωαννίνων κινητές λαϊκές και εμείς μείναμε εδώ στη Λαϊκή, οι πολύ λίγοι παραγωγοί που είμαστε εδώ από την περιοχή. Παραγωγοί πάνε και στις άλλες λαϊκές ντόπιοι, αλλά εμείς είμαστε οι μεγάλοι παραγωγοί, δηλαδή πώς το λένε, γερόντι. Δεν μπορούμε να πάμε μάνα με στις κινητές, να πάω εγώ να ανοίξω μπάγκους κινητή, μπορώ εγώ σε αυτή την ηλικία. Εκεί έγιναν για τους νέους. Εμείς εδώ μας κατέστρεψαν, δηλαδή λίγα χρόνια που θέλουμε ακόμα να βγούμε στη σύνταξη, κοντεύουν να μας διώξουν από μόνοι τους. Είστε πόσα χρόνια είστε εδώ στη εγώ εδώ στη Λαϊκή έχω από το 1977. Ήμουν 25. Είχα έτσι, όχι. Είναι σήμερα. Είχα έρθει 25 χρονών και τώρα είμαι 66. Δέτοια Λαϊκή δεν είχα ξαναδεί ποτέ. Σημασία έχει ότι δεν έγινε από τους παραγωγούς, έγινε από τις κινητές που έφεραν όλους τους ξένους. Ναι. Τα χρήματα όμως, κοπέλα μου, αυτά που παίρνουν οι ξένοι πάνε έξω, δεν μένουν στα Γιάννηνα. Μένουν στα Γιάννηνα αυτά τα χρήματα. Πάνε όλα στις άλλες πόλεις. Είμαστε κι εμείς αγρότες, ζήσαμε εδώ με τη Λαϊκή. Δεν είναι δυνατόν τώρα να μας κλείσουν τη Λαϊκή αυτήν εδώ πέρα. Την έκλεισαν ήδη. Αφού δεν έρχονται παραγωγοί, δεν έρχεται και κόσμος, κατάλαβες. Καθένας κάνει την επιλογή του μόνος του. Δεν είναι ανάγκη να του πεις εσύ τι θα κάνει. Αυτός ξέρει ότι θα έρθει εδώ, θα πάρει από μένα, θα πάρει χωριάτικα. Ενώ θα πάει στη κυνηγητή, θα βρει και εκεί χωριάτικα, δεν μπορώ να αμφιβάλλω, αλλά θα πάρει και εμπορεύσιμα εκεί. Τούτο το κρεμμύδι είναι εμπορεύσιμο. Τούτο το έβγαλα εγώ στο χωράφι και επειδή δεν μπόρεσα να το πουλήσω, εδώ στη Λαϊκή φύτρωσε. Τώρα εγώ δεν το πετάω, γιατί το έχουμε μόχθο. Κοίτα τα χέρια πώς τα έχω. Του καθαρίζω να το φάω στο σπίτι, τι να κάνω. Αυτή είναι η δουλειά κάναμε εδώ που έρχομαστε. Για μας τους μικρούς και τους ηλικιωμένους ήταν μεγάλη καταστροφή οι κινητές λαϊκές.
Αυτό έχει σημασία. Τώρα, για μένα 3-4 χρόνια είναι ακόμη, θα πάω σπίτι μου. Αλλά για τους υπόλοιπους, άμα θα κλείσει αυτήν την λαϊκή, είναι πολύ δύσκολο. Γιατί εδώ επιβιώσαμε όλοι. Άνοιξε το 77, ήρθαμε όλοι εδώ και ζήσαμε τις οικογένειές μας. Τώρα την έκλεισαν αυτήν. Είναι πολύ δύσκολο. Τα σούπερ μάρκετ και οι κινητές. Τι να κάνουμε τώρα. Εμείς θα το παλέψουμε όσο εκεί που πάμε. Δεν μας υπολογίζει κανείς, δήλωσε με παράπονο ο πρόεδρος του Σωματείου της Δημοτικής Αγοράς Αγίας Μαρίνας, Μάριος Γκόντας. Ο κύριος Γκόντας ζήτησε από το Δήμο Γιαννητών να στηρίξει τους τοπικούς παραγωγούς και τη Λαϊκή Αγορά Αγίας Μαρίνας, η οποία είναι παρατημένη εδώ και χρόνια, αφού απαραίτητες εργασίες που έπρεπε να γίνουν δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Ο κύριος Γκόντας επεσήμανε δε και τα προβλήματα που έχουν ανακύψει για τοπικούς παραγωγούς με τη λειτουργία των κινητών λαϊκών. Πλήττε το κύριο που είναι δίπλα μου, πλήττε το μανάβηση της γειτονιάς, πλήττονται πάρα πολύ οι χοντρέμποροι που είναι στο Σταυράκι, πλήττονται γιατί είναι ανεξέλεγκτα τα πράγματα. Απλά το Δήμο τον ενδιαφέρει μόνο να έχει έσοδα. Δεν τον ενδιαφέρει αν ο κύριος εδώ δίπλα που είναι έμπορος έχει να πληρώσει το ΤΕΒΕ, τον ΟΑΕ πλέον έχει. Ο άλλος είναι ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ με 80-90 ευρώ το μήνα. Και ο κύριος είναι αναγκασμένος να πληρώνει 1000 ευρώ και το εξάμηνο. Πόσο του έρχεται το δίμηνο δεν ξέρω και εγώ ακριβώς. Πλήττεται η τοπική κοινωνία, φεύγουν τα χρήματα από εμάς. Όχι από μένα προσωπικά, από τους δικούς μας, τους γεννιώτες εδώ. Πρέπει να στηρίξει και ο Δήμος την τοπική κοινωνία, την τοπική οικονομία. Δεν γίνεται τον ανάρχητο άλλος ανεξέλεγκτος από Βέρεια, από Πρέβεζα, από Άρτα. Χωρίς παραστατικά και να λέει είμαι παραγωγός. Πρέπει να ζήσουν και οι δικοί μας. Και τα αποδοτικά τέλη, βλέπετε σε τι κατάσταση είναι η δική μας λαϊκή. Δεν έχουν κάνει τίποτα γιατί στηρίζονται, λένε ότι δεν μας ανήκει ο χώρος της λαϊκής. Ο χώρος της λαϊκής ανήκει στο Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης. Αλλά ποιος εισαγγελέας, αν ο Δήμος αφαιρέσει τον αμίαντο, γιατί υπάρχει αμίαντο στα στέγαστα από την άλλη πλευρά, θα ζητήσει την ενοχή του αντιδημάρχου του Δημάρχου. Ποιος εισαγγελέας θα προτείνει ενοχή και θα τους στήσει στο σκαμνί. Κανένας. Εφτάσαν σε σημείο να μας πούνε βγάλτε τα μόνοι σας. Για που χρειάζεται εξειδικευμένο συνεργείο. 5 με 6 χιλιάρια εισπράττει ο Δήμος το μήνα από εμάς εδώ. Στη Δημοτική Αγορά Αγίας Μαρίνας. Ποια είναι τα ανταποδοτικά τέλη. Βλέπετε σε τι κατάσταση είναι όλα αυτά. Προτείναμε πάλι, μάλιστα τα χρήματα αυτά να μπαίνουν σε δικό λογαριασμό του Δήμου και κάποια στιγμή να γίνει μια υπτέρυγα ή άλλη κάθε μήνα. Τίποτα. Δεν μας υπολογίζουν πουθενά.